Δεν αλλάζουμε επιλογή. Αλλάξαμε διεύθυνση. Ανδρικό και γυναικείο ντύσιμο Κούφης. Τώρα, Αγίου Ανδρέου 54 και Ερμού. Μέσα από το κελίο που κρατείτε, στις φυλακές Γρεβενών, συμμετείχε σε σπήρα πατεώνων που εξαπατούσαν ιερείς από ολόκληρη την Ελλάδα. Ο λόγος για το δράκο της Ξάνθης, ο οποίος είχε συγκλονίσει την Ελλάδα τα Χριστούγεννα του 2012 όταν βασάνισε, βίασε και σκότωσε την 34χρονη Ζωή Ζαλακλείδου και επιχείρησε να κάψει το άψυχο σώμα της. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, ο 39χρονος Ισοβίτης Χρήστος Παπάζογλου μετήχθη στο δικαστικό μέγαρο Αγρινίου για να απολογηθεί για την υπόθεση που αποκαλύφθηκε το καλοκαίρι. Ο άνθρωπος που διέπραξε ένα από τα πιο ιδεχθή εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί ποτέ στην Ελλάδα θα βρεθεί για ακόμα μια φορά στο εδόλιο του κατηγορουμένου, καθώς κατηγορείται ότι μέσα από τις φυλακές συμμετείχε σε απάτες σε βάρος κληρικών από σχεδόν όλη την Ελλάδα, μεταξύ αυτών και κληρικών από την Αχαΐα. Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης αποκαλύφθηκε τον περασμένο Ιούνιο και σε αυτήν κατηγορούνται ότι συμμετείχαν δεκάδες άτομα, ορισμένα από τα οποία, όπως και ο Παπάζογλου, βρίσκονται ήδη στη φυλακή. Προς όλα τα περιπολικά της Διβίκο, συμβάν Y3 στην οδό Μεζόνος. Σπεύσατε αμέσως. Over. Ελήφθη από Α3, σπεύδουμε αμέσως. Αυτά τα συστήματα ασφαλείας κάποτε τα βλέπατε μόνο στο σινεμά. Καιρός να τα δείτε και στην καθημερινή σας ζωή. Diveco Security. Η προστασία σας δεν μπορεί να παραμένει ούτε λεπτό ακάλυπτη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας που αφορούν τους ανθρώπους και την επιχείρησή σας. Diveco Security. Ηλεκτρονικά συστήματα. Τηλεχειρισμός από απόσταση. Συστήματα φύλαξης. Εξειδικευμένες εφαρμογές. Diveco Security. Ασφάλεια νέας εποχής.